Τα νέα μέτρα κατά του κορονοϊού σφίγγουν το κλειό για τους ανεμβολίαστους, καθώς από την ερχόμενη Δευτέρα θα είναι αδύνατη η πρόσβασή τους σε κέντρα διασκέδασης, σε κλειστούς χώρους εστίασης, σε θέατρα, σε κινηματογράφους, σε μουσεία, σε γυμναστήρια, σε εκθέσεις και σε συνέδρια, καθώς σε αυτά θα έχουν πρόσβαση μόνο οι εμβολιασμένοι και οι νοσήσαντες τους τελευταίους 6 μήνες. Γενικά θεωρώ ότι όσο πιο γρήγορα εμβολιαστούμε τόσο το καλύτερο. Το ότι μια μερίδα κόσμου αρνείται να τους πιστέψει και μέσω διαδικτύωσης παίρνουν γνώμες κάποιων που ίσως να θέλουν να βρεθούν στο προσκήνιο. Fake news. Εγώ ακούω τους ειδικούς. Από βλέπουμε τώρα ότι πεθαίνουν κάθε μέρα 60-70 άνθρωποι. Να το κάνουμε ρε παιδί μου πιο τη ζει. Ανεμβολίαστοι θα μπαίνουν σε εκκλησίες μόνο με την επίδειξη rapid test, εξέλιξη που προκαλεί προβληματισμό στον αρχιγραμματέα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης, καθώς όπως υποστηρίζει, δεν υπάρχει το ανθρώπινο δυναμικό για τη διεξαγωγή των ελέγχων. Ένα τέτοιο μέτρο έχει τη δυσκολία της εφαρμογής του στους ναούς μας, αν θέλουμε να ομιλούμε εν αληθεία, διότι όπως γνωρίζουμε όλοι, οι άνθρωποι που βοηθούν στο εκκλησιαστικό και ενωριακό έργο είναι άνθρωποι εθελοντές, οι οποίοι θεωρώ ότι θα έχουν δυσκολία στο να αναλάβουν ένα τέτοιο έργο, το οποίο καταλαβαίνετε μπορεί να επιφέρει εντάσεις και δυσκολίες, αλλά την ίδια ώρα θέλω να παρακαλέσω να μην γίνονται κινήσεις υπερβολής πολλές φορές, που τελικά περισσότερα προβλήματα θα δημιουργούν από αυτά που φαίνεται ότι επιλύουν. Καλό θα είναι να τα κάνουν όλοι τα εμβόλια. Τώρα εγώ τα έκανα, δεν το είπα σε κανένα, γιατί δεν ήθελα να πειράσω κανένα. Πιστεύω ότι είναι σωστό το μέτρο, γιατί εμείς οι εμβολιασμένοι πρέπει να προστατευτούμε και από τους ανεμβολίαστους και βλέπω στην εκκλησία συμβαίνουν διάφορα, κατεβάζουν τη μάσκα και προσκυνούν. Αυτά δεν για μένα είναι ανεπίτρεπτα. Από Δευτέρα με την έκδοση του ΦΕΚ πλέον για να εισέλθει κάποιος πιστός στις εκκλησίες, αν δεν είναι εμβολιασμένος ή να έχει νοσήσει το τελευταίο εξάμηνο, θα πρέπει να διαθέτει 48 ώρων αρνητικό rapid test. Τα παιδιά 4-17, 24 ώρων self-test. Αλλαγές υπάρχουν και στο ωράριο στο λιανεμπόριο. Στους Δήμους Ηρακλείου και Χανίων τα καταστήματα θα ανοίγουν στις 10 το πρωί και με δυνατότητα διεύρυνσης του ωραρίου μέχρι τις 9 το βράδυ από τη Δευτέρα έως και την Παρασκευή. Και πέρυσι αντιμετωπίσαμε πρόβλημα που ήμασταν κλειστά. Φέτο είναι καλύτερα τα πράγματα, αλλά περιμένουμε και εμείς την αγορά να ανακάμψει, οπότε όσο τη δυσκολεύουμε τόσο πιο δύσκολα γίνεται και για μας. Εμείς θέλουμε αυτή τη στιγμή αυτά τα μέτρα να τα λαμβάνει το κράτος και όχι εμείς. Εμείς αυτό που μας δυσκολεύει και αυτό που ζητάμε είναι τα μέτρα να παίρνονται για όλους και όχι μόνο για τις μικρές επιχειρήσεις. Το θέμα είναι να πάνε καλά εμβολιασμοί και να κυκλοφορεί περισσότερος κόσμος στην αγορά. Τα νέα μέτρα δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ και θα ισχύσουν από την ερχόμενη Δευτέρα έως και τη Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου με ορατό το ενδεχόμενο παράτασης.